Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Το ενημερωτικό πρόγραμμα του Στάρντο ολοκληρώνεται απόψε με την εκπομπή Υπάρχει Θέμα. Απόψε το βράδυ έχω καλέσει τον κύριο Σπύρο Νεράτζη, με τον οποίο έχουμε κάνει πάρα πολλέ συζητήσει, αλλά είναι η πρώτη φορά που έρχεται σε αυτή εδώ την εκπομπή με τα καθήκοντα τα οποία του έχει αναθέσει ο κύριο Στέφανο Πουλημένο. Του αντιδημάρχου τη Καθαριότητα, το Δήμο τη Κεντρική Κέρκυρα και άλλε αρμοδιότητε, αλλά πρωτίστω όμω το καθήκον ίσως της πιο δύσκολης μάχης που καλείται να δώσει η σημερινή Δημοτική Αρχή του Δήμου της Σχετικής Κέρκυρας με ουσιαστικό όμως σκοπό και στόχο όχι απλά να μαζεύει τα σκουπίδια αλλά να περιορίσει τον όγκο τους και κυρίως να περιορίσει τον όγκο των σκουπιδιών που μεταφέρονται ώστε ο Δήμος της Κεντρικής Κέρκυρας να εξορθολογήσει τα οικονομικά του και να του μείνουν χρήματα κατά το κοινό λεγόμενο στο Ταμείο Προκειμένου να παράγει έργο επωφελία των πολιτών. Μικρά έργα αλλά ουσιαστική κλίμακα για τη ζωή και για την ποιότητα ζωή. Καλησπέρα κύριε Νελάνδη, καλώ ήρθατε. Σα ευχαριστώ πάρα Τον πολύ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε και πρέπει να σα πω ότι απόψε το βράδυ είχαμε την πληροφορία ότι μπαίνει σε τελικό βατερλό ο διαγωνισμό για το εργοστάσιο ολοκληρωμένη διαχείριση. Καθώ η μία μετά την άλλη, οι μεγάλε εταιρείε οι οποίες συμμετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία, προσέφυγαν στην αρχή που έχει εποπτικό ρόλο στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν δικαιωθεί και επομένως τα πράγματα δείχνουν ότι... Θα ξεκινήσουμε ότι, από την αρχή πάλι. πάλι. από την αρχή. Τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκι μου. Παρά τις διαβεβαιώσεις της προηγούμενης περιφερειακής αρχής, των ανθρώπων δίπλα σε αυτή, διαφόρων που καμώνονταν ότι είχαν υπόσταση και λόγο και ρόλο και ικανότητα το να παράγουν έργο παρά τι αντίθετε εξαγγελίε τη κυβέρνηση, εγώ θα μείνω σταθερά σε αυτά τα οποία έλεγε η κυβέρνηση και ο κύριο Γραφάκο, με τα περίφημα εκείνα, πώ τεύχει... τα έλεγε, Τέφχη. Δημοπράτηση. Πρότυπα. 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 Δηλαδή, ε, η Κέρκυρα θα είναι εξαρτημένη από την Ήπειρο και από του ΧΙΤΑ ή από το εργοστάσιο τη Ήπειρου ή τη Κοζάνη ή και από του δύο ή μαζί. Ή ή, ή κάποιο άλλο περιφερειακό. Τα σκουπίδια. Επομένω, αυτό που πρέπει να κάνετε και αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ο κύριο Χιμαριώτη και ο κύριο Μαχημάρη είναι στην πραγματικότητα διαλογή στην πηγή η μικρότερη δυνατή ποσότητα μεταφορά. Καταρχήν. Καλώς Καλώ ήρθατε λοιπόν. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ξέραμε Καλή κάποιο που έβλεπε ήρεμα τη διαδικασία και γνωρίζοντα, παρακολουθώντα τη διαδικασία τέτοιων έργων, όταν έγινε η απόρριψη τη μια εταιρεία και για του λόγου που έγινε, καταλαβαίνουμε ε, όσοι έχουν ασχοληθεί ότι θα έρθουν και οι άλλε προσφυγέ. Ο ένα εναντίον του άλλου. Και έτσι και έγινε. Και ήταν, ήταν αναμενόμενο δηλαδή, ότι θα έχει αυτή την εξέλιξη. Ναι, αλλά εγώ καθόμουν και λέω τώρα γιατί με συγχωρείτε πολύ, δεν θέλω να κάνω το λιβανωτό το του Τρεπεκλή, αλλά ο Τρεπεκλή, όταν έκανε τη διαγωνιστική διαδικασία, είχε καταφέρει στον ανταγωνιστικό διάλογο να έχουν φτάσει έξι εταιρείε, χωρί έσταση καμία και με την δυνατότητα τη νέα Δημοτικής αρχή του Νικολούζου να αλλάξει ακόμη και του όρου του εργοστασίου και να προχωρήσει στην τελική διαδικασία. Το ακύρωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ε, το διώστε. ακύρωσε ο κύριος, ο, κύριος, ο κύριος Νικολούζος. Ε, απέτυχε η κυρία Ιδρέου, απέτυχε η κυρία Κράτσα και τώρα έρχεται στα χέρια σας και στα χέρια του κύριου Τρεπεκλή. Αυτή Βασικά ιστορία... στα χέρια του κύριου Τρεπεκλή. Ναι, Γιατί... ως διαβαθμιδικός φορέας. Ακριβώς. Εμείς δεν θα έχουμε κανένα ρόλο σε αυτό. Όμω, Όμως, είναι ότι σε κάθε και αυτό που είπατε... Θα επειδή... έχετε ρόλο εμέσως πλησαφώς. Με ποια έννοια. Θα σας πω γιατί έχετε ρόλο. Σημαντικό. Θυμάστε, σημαντικό ρόλο. Θυμάστε, γνωρίζετε ότι στην Επιτροπή που θα κρίνει τις τελικές προσφορές υπάρχει εκπρόσωπος της Ένωσης των Δήμων είναι... και των Κοινοτήτων της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Είναι... Και έλεγαν τότε πολλοί, μα είναι δυνατόν να έρθει ένας Δημοτικός Σύμβουλος από τη Ζάκυνθο να κρίνει τις προσφορές είναι... και το έργο της Κέρκυρας. Είναι... Δεν θα πρέπει να συμμετέχει ένας εκπρόσωπος και πολύ μάλλον κατά τη γνώμη μου του Δήμου, Δήμου. της τη Κεντρική ναι. Γιατί ο κύριος Αλέξανδρος Παρίσης είχε πει, παιδιά, πείτε εσεί να πάει ένα εκπρόσωπο. Δεν τα βρίσκει ο Λέση και ο Μαχημάρη με την Ιδραίου. Τώρα έχει αλλάξει το κλίμα όμως αυτό και θα υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία. Και καλά, με του Τρει Δήμου και με τον Περιφερειάρχη. Εγώ κρατάω Ο... μικρό καλάθι. αλλά εσείς... ε, Μέχρι Πεγάλο. τώρα όλα τα δεδομένα και γνωρίζοντα και τι διαδικασίε. Γιατί αυτή η συνεργασία. 18 έχει... μέρε είναι. Ναι, ε, αλλά έχει περάσει αυτή η συνεργασία. Δεν είναι μήνα, δεν είναι Έχει περάσει όμω η συνεργασία όχι μόνο από το πολιτικό επίπεδο τη ανακοινώση, έχει περάσει και στου από κάτω που είμαστε όλοι εμεί. Γιατί υπάρχουν συνεργασίε με... σε πιο χαμηλά επίπεδα. Υπάρχουν. Είναι γεγονότα δηλαδή. Θα σα πω τώρα κάτι πολύ απλό. Και... Θα μείνω στην επιφάνεια τη επισήμαση. Είναι πολλά τα λεφτά, Αλέξη. Και επομένω, αφήστε με να κρατάω πολύ μικρό καλάτι. Ε... Διότι, αγαπητέ μου, κύριε Νεράτζη, η Κέρκυρα είναι Ελντοράντο για δύο παραγωγικού τομεί τη εγχώρια εντό αγών υγειών βιομηχανία, βιοτεχνία και λοιπόν δραστηριοτήτων. Στο νερό, οι εταιρείε εμφυάλωση στην Κέρκυρα τη βλέπουν ω ένα απόλυτο Ελντοράντο. Έτσι, δεν μπορεί να πει νερό από τη βρύση σου. Ναι. Και δεύτερον, στη μεταφορά των απορριμμάτων. Εδώ όμω, αν μου επιτρέψετε, δεν φταίνε ούτε οι εταιρείε εφιάλωση, ούτε τα εργοστάσια διαχείριση Κοζάνη και Γιάννη προκειμένου. Φταίμε εμεί που δεν φροντίζουμε για το μέλλον μα και για τον τόπο μα. Όπω είπατε προηγουμένω, θα πρέπει να στοχεύσουμε στη διαλογή στην πηγή. Γιατί τα εργοστάσια, έτσι όπω δουλεύουν τώρα, Γιάννενα και Κοζάνη, το υπόλοιπο που παράγουν, όχι μόνο για του δικού μα, για το Δήμο το δικό μας, αλλά και για τους υπόλοιπους Δήμους, το υπόλοιπο είναι 60%. Γιατί δεν προέρχεται από διαλογή στην πηγή. Άρα η εξοικονόμηση είναι του 40%. Ναι. Δεν είναι τεράστια η εξοικονόμηση. Γι' αυτό εμείς οφείλουμε να κάνουμε διαλογή στην πηγή για να μειώσουμε τον όγκο. Να έχουμε πιο καθαρό υλικό. Και, και το τελικό αποτέλεσμα του εργοστασίου να είναι 60%. Να είναι, να είναι πο, πολύ λιγότερο. Ε. Και ίσω θα πρέπει να σκεφτόμαστε, εμεί το είχαμε πει και από την αρχή, ότι αν κάνουμε διαλογή στην πηγή, αν έχουμε ένα εξυγχρονισμό στο ΓΔΑΙ και έχουμε και μονάδα κομποστοποίηση, ίσω δεν συμφέρει να κάνουμε το εργοστάσιο. Γιατί το υπόλοιπο θα είναι πάρα πολύ μικρό. Εσεί μιλάτε τώρα για μια ανακύκλωση η οποία θα είναι πράγματι σε αυτό που είχε υποσχεθεί η κυρία Ιδρέου Έχουμε ένα δεδομένο. Η Ιδραίου λέει στην αρχή τη αιτία τη. Για στο το... τέλο. Θα έχει το 50%, το είπε, δεν είπε. Ναι, βεβαίω. Το είπε. Ή, ήταν, νομίζω... ήταν και συνεργαζόμενο για δύο βεβαίως. χρόνια ω συνδυασμό. Ναι. Ο Παναγιώτη Οβαρούχα, αντιδήμαρχο ναι. τουρισμού, εκπροσωπούσε την παράταξή σα σε αυτό που βεβαίως. λέγαμε ασχέτω μετά που προσδέθηκε στο άρμα, άρμα... τη κυρία Ιδρέου. Ναι, ήταν Λέω... επιλογή, σεβαστή. Ναι, εντάξει, είχε... σεβαστή δεν είναι. Ναι. Σεβαστή είναι ο τι... Όχι από εμά ναι. είναι σεβαστή ο κάθε. Εννοείται είναι... έγινε από την παράταξή σα. Βεβαίω. Καλά. Εντάξει, τώρα, ε, ε, Εγώ ξέρετε ότι έχω άλλε λογικέ όσον αφορά τη διαχείριση των δημοτικών ε, πράγματων. Ε, Όταν ε, διαφοροποιήθηκατε, ε, τότε αποχωρεί από την παράταξη, αφού βλέπει ότι τελικά το φω των ηλαρών είναι στο πρόσωπο τη κυρία Σιντρέου και απλά δεν θα μπορούσε να είναι αντιδήμαρχο με, με βάση με την το... κείμενη νομοθεσία. Ε, ε, το... Τα πράγματα είναι πολύ απλά για όποιο θέλει να λέει την αλήθεια. Ε, Εμεί είχαμε πολλ... πάρα πολύ πολλέ ελευθερίε και συνεχίζουμε να έχουμε διαφορετική. Αλλά δεν μπορεί να βλέπει ένα νέο άνθρωπο να βουλιάζει το σύμπαν. Και να λέει όλα καλά, και πάμε και στι εκθέσει. Τι κάνει στι εκθέσει, Τι πουλά. Το περιβάλλον σου μολύνεται. Η καθαριότητά σου και η οικονομική ναι, σου δε, πραγματικότητα. Δεν δε ήταν υπεύθυνο ο κ. Βαρούχος σε αυτά τα πράγματα. Όταν είσαι κομμάτι τη εκτελεστική εξουσία. Δεν έχει αντίληψη του τι συμβαίνει. Έκανε όλο. ένα πλάνο και η προηγούμενη δημοτική αρχή. Δεν τη βγήκε και πάνω σε αυτό το. Το πλάνο είπε, που έκανε για ήταν ότι το... το 50% των απορριμμάτων μα. Ήταν λάθο επιλογή είπε να ανακοινώσει η 50. Ωραία, το, ήταν... ήταν... ναι, το, το, το είπε. Ωραία, το είπε. Ήταν πολύ μεγάλη... Τι παρέδωσε σε εσά ο κύριο Ερμέντη. Τι ανακύκλωση έχετε. Είναι μονοψήφιο αριθμό. Θα είναι πάνω, κάτω από 6%. 6%. Δηλαδή ούτε το 1 δέκατο δεν πέφτει. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση κανένα τρύβο στην Κέρκυρα, στην Ελλάδα, μέσα σε 5 χρόνια. Ναι. Από το 5% να πάει στο 50%. Ήταν λάθος εκτίμηση, κατά την άποψή μου. Η κυρία Ιδρύμα μπορεί να έχει άλλη εκτίμηση. Αλλά εκ αλλά το, αποτελέσματος... άλλο το 5% και άλλο το 15% όμω. Ναι. Ε? Όπω και εμεί δεν υπάρχει περίπτωση να υποσχεθούμε ότι θα 5, στα 5 χρόνια... 5 παρέλαβε όμω από τον κακό Νικολούσο ε? και 5 παρέδωσε στον πουλημένο. Επομένω, ε. ο παρανομαστή είναι 0. Άρα. Αν ήταν, το βάλουμε ήταν, κάτω. Ήταν μια λάθο εκτίμηση. Αυτά τα ποσοστά δεν πετυχαίνουν Φέσαι, από τη μια μέρα εκτίμηση. στην άλλη γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά. Πρέπει να και αλλάξουν. Και πώς τους να δουλέψουν. Τις αντιμιστείς ναι. να τις παίρνανε. Οι ειδικοί ναι. σύμβουλοι και οι ειδικοί συνεργάτες θα υπήρχαν. Ναι. Βεβαίως. Ποιος, δηλαδή, ποιος δεν ναι. επέτρεψε... Στην... Λέω... Εγώ ξέρω ότι είχαμε μια κυβέρνηση να σπέβδει με αγωνία και με ενδιαφέρον για οτιδήποτε είχε να κάνει με την καθαριότητα της Κέρκυρας. Είναι αλήθεια. Ε... Μας Μα επέτρεψε να μεταφέρουμε τα σκουπίδια μα απέναντι. Βεβαίω, παρόλο που Είπε... είχε βάλει και τον όρο μέσα, δεν θα υπάρχει καν έτοιμα για χρηματοδότηση. Ωραία. Αυτό ήταν σε κάθε. Ωραία. Λοιπόν, αν και ο Μητσοτάκη είχε πει ότι θα χρηματοδοτηθούν ε... σε μία από τι επισκέψει του στην Κέρκυρα. Εγγράφο όχι. Εγγράφο όχι. αλλά Γιατί... προφορικά. δηλαδή ε... δεν κατάλαβα. Τα έγραφα, Έχτε, ε... τα έγραφα και αυτά που βγήκαν οι αποφάσει έλεγαν ούτε ναι, καν έτοιμα. Ναι, 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 εγώ λέω ότι είπε δημόσια στον κερκυραϊκό λαό mm. τι πούλησε με λίγα λόγια ω Αυτό. Πολιτικέ λοιπόν. κουβέντε. Όχι, δεν πολιτικές κουβέντες. Μια πολιτικέ κουβέντε. Μια Είναι θέμα προσωπική αξιοπρέπεια. Οι πολιτικέ κουβέντε, αν τελικά είναι ψεύτικα λόγια, τότε η δημοκρατία μας όχι απλά περνάει μια κρίση χέρε ε, ε, ο Χασιδιάρης που μας ακούει. Ε, θεωρώ ότι αυτό θα έχουμε ένα έλλειμμα σε αυτό Ωραία, το οποίο ότι... Ωραία, λοιπόν πάμε, τώρα, υπάρχει... πάμε στο πρακτικό. Εμπόδισε κάποιο την προηγούμενη δημοτική αρχή να κάνει ανακύκλωση και να τη φτάσει στο 15% είδατε εσείς ένα τηλεοπτικό σποτ έγερση της συνείδησης με σκοπό και στόχο. Δεν είδατε νομ... εσείς πρωτοβουλίες, κινήσεις, πράξεις οι οποίε οδηγούσαν στο να έχουμε μία ανακύκλωση όσο το δυνατόν καλύτερη. Εγώ ξέρω που κάνω ανακύκλωση στο σπίτι μου. Ο κάδο, ο μπλε είναι δίπλα στο πράσινο και περνούσε το ίδιο αυτοκίνητο και έπαιρνε και το περιεχόμενο του πράσινου και το περιεχόμενο του μπλε. Ε, αν, αν μένατε στη δημοτική ενότητα Κερκυραίων, δεν συνέβαινε αυτό. Στι άλλε δημοτικέ. Τι λέτε, θέλετε. στη δημοτική ενότητα Κερκυραίων. Ε, θα ήταν κατ' εξαίρεση. Σα το λέω με γνώση. Ναι. Και για... αυτό μπορεί να το δείτε τελευταία. Διότι εγώ μπορώ να σα πω στη θέση Καμπανιόλου, Εκεί που είναι εκείνη η ντροπή, γιατί είναι την ντροπή αυτό που γίνεται εκεί και πρέπει να διορθώσετε. Εγώ είδα το ίδιο απορριμματοφόρο να περνάει και να παίρνει όλα μαζί. Ναι. Ναι. Ε, ο, αυτό δεν είναι ο κανόνα. Σα το λέω με πλήρη γνώση και Πειάς. για την προηγούμενη θητεία, γνωρίζοντα την υπερσία πώ δουλεύει. Εγώ σας λέω συγκεκριμένα. Ναι, μπορεί να έτυχε κάποιο Α. να είδαν τον μπλε κάδο γεμάτο και να τον πήραν. Όμω ο κανόνα και οι εντολέ ήταν στη Δημοτική Ενότητα Κερκυραίο να γίνει το σε χωριστά Στι άλλε δημοτικέ ενότητε υπήρχε πρόβλημα. Παλαιοκαστριτών. Ναι, υπήρχε... μονάδε. Ναι. Παραγόμενο υλικό, πολύ. ειδικά το... το, χειμώνα γινόταν, τα μάζευε ο Δήμο. Που... Μάζευε ο Δήμος, το, καλοκαίρι. Το... το, καλοκαίρι δεν μαζευόντουσαν. Ποιο εμπόδισε να μαζέψουν. ήταν ο, ο σχεδιασμό τέτοιο που πηγαίναν όλα μαζί. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όλα μαζί είναι πολλά λεφτά. Ε, όλα μαζί ε, ε, είναι πολλά λεφτά. Ναι. Όλα μαζί είναι πολλά λεφτά. Εγώ ναι. ξέρω ότι δύο δεν... κανταρέλε τσιμέντο δεν έπεσαν για το δρόμο του νεκροταφείου που πάει στου Λάγκονε. Στο σε... νεκροταφείο του Λάγκονε. σε αυτό. Και μπορεί να έχει εκεί έναν αντιδήμαρχο, ο οποίο μπορεί να τα έχει πει, γιατί τα έχει πει, αλλά μπορεί και ένα τοπικό συμβούλιο που του άρεσε να δηλώνει ότι είναι τοπικό συμβούλιο. Διότι όταν δεν κάνει έργο και κάνει το τοπικό συμβούλιο και στηρίζει μια δημοτική αρχή που δεν σου έχει κάνει έργο, τότε με συγχωρήσει πάρα πολύ. Θέλεις να είσαι τοπικό συμβούλιο, τίποτα περισσότερο. Ε, αλλά δεν έκαμε το έργο για το τον απίστατο λόγο ότι δεν είχε χρήματα στο ταμείο του. Ακριβώ αυτό που είπατε προηγουμένω. Δεν είχε χρήματα. Ε... Και δεν είχε χρήματα επειδή έστενε όλα τα σκουπίδια στην Ήπειρο και στην Κοσάνη. Ήταν η συνολική διαχείριση, δεν μόνο η μεταφορά, γιατί το έλλειμμα το 23 ήταν 11 Ποιο επε... Θέλω... Ε, τώρα εκεί που πήγατε, θα φωνάξατε διευθυντέ. Θα φωνάξατε τον κύριο Κορονάκη. Θα φωνάξατε το, γιατί έχει ε, γενικό διευθυντή για την καθαριότητα. Το μηχανικό, τον κύριο Κορονάκη, δεν έχει. Ναι, είναι Ωραία. διευθυντή τη υπηρεσία. Διευθυντή τη υπηρεσία. Διευθυντή τη υπηρεσία. και δίπλα του κύριου είναι... Νικολούζου. Που είναι και άλλε εταιρείε. Λέω λοιπόν, τον κύριο Κορονάκη το φωνάξατε. Φωνάξατε του προϊσταμένου. Δεν του ρώτησατε, παιδιά, γιατί δεν κάναμε ανακύκλωση παραγωγική και ουσιαστική. Να σας απαντήσω, Τι σα είπαν. Να σα απαντήσω. Γιατί δεν υπήρχαν τα μέσα. Ποια μέσα. Αυτοκίνητα, οδηγεί. Δεν είχαμε Αφού είχαμε. Προ... είχαμε... Εδώ είχαμε Αυτοκίνη... Τώρα έχουμε αυτοκίνητα Εγώ... πολλά. Ναι, η εργολαβή... Και τώρα που τα έχουμε πάρει εδώ και δύο χρόνια, κάνουμε φωτογραφίε εδώ και ένα χρόνο, η κυρία Ιδρέου. Εδώ και ένα χρόνο, τι, τι εξελίχθηκε. Ε, δεν έχουμε ούτε τον τελικό αποδέχτη. Τι θα τα κάνουμε αυτά που θα συλλέγουμε. Ποια. Ούτε τον οδηγό. Έχουμε πάλι... Στο ΚΔΑΗ δεν μπορεί να πάρει τα ανακυκλώσιμα. Τα ανα... υλικά. Για τα ανακυκλώσιμα, βεβαίω. Ωραία. Ναι. Γιατί δεν το είχαν. Αυτό. Δηλαδή. Το... Θέλω να πιθανώ κατα... να μην. Α, ακούστε με. Εγώ μπορεί να είμαι κουτός χαζός Μπορεί κάποιο να με χαρακτηρίσει εμπαθή ή οτιδήποτε. Και επειδή η καλή αρχή από, ε, απ το πρωί, από, την, ε, απ το πρωί τη ημέρα φαίνεται. Έτσι, να καταλάβω τι σα είπανε και βοηθήστε μα να καταλάβουμε. Και εμεί. Διότι από εσά θέλουμε θα την σας, αλήθεια. Θα σας, Ωραία. Θα σας απαντήσω, Ωραία. Λέω λοιπόν, πήρε αυτοκίνητα εδώ και ένα χρόνο. Ένα μισή. Ε, Πόσο καιρό τα έχει πάρει. Έχουμε αυτοκίνητα τώρα. Και μέσα τα... και κάδου και τα λοιπά. Και Ωραία. Για πολλούς... Γιατί λοιπόν δεν έγινε ανακύκλωση πέραν της Δημοτικής Ενότητας Κυρκυραίων. Στους παλιούς Δήμους. Γιατί εκεί, λοιπόν, τα βάλαμε όλα μαζί που πλήθηκαν και είχαν γίνει μπλε και δεν τα πήγαμε εκεί που έπρεπε να τα πάμε ως ανακυκλώσιμο υλικό στο κέντρο διαλογής, στο λεγόμενο ΚΔΑΙ, στον Τεμπλόνι. Θα σας απαντήσω. Καταρχήν, είναι και ένα, μια άλλη παράμετρο στο ΚΔΑΙ είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Αυτό ας το αφήσουμε στην άκρη όμως. Εγώ θα σας πω ένα γεγονός... Γιατί είπαμε του Γιώργου του και τις ελληνικές εταιρείες ανακύκλωσης ε, αυξήστε τη δυνατότητά του και είπαν όχι οι άνθρωποι. Είναι μια διαδικασία γιατί το ΓΔΑΗ πλέον πρέπει να περάσει στο Φόσδα γιατί είναι στο 18ο χρόνο λειτουργία. Και το διαχειρίζεται η ελληνική εταιρεία Ανακύκλωση. Το διαχειρίζεται, αλλά έχει στείλει και έχει πάρει απόφαση ο Φόσδα τον Μάρτιο του 2023 ναι. ότι θα αναλάβει τη διαχείριση ο Φόσδα. Γιατί όλες Την οι ανέλαβε? Όχι ακόμα. Ε, τότε τι κουβεντιάζουμε. Ναι, ε, η... Όσο το διαχειρίζεται η ελληνική έχει παλώσει, ε, εταιρεία ε, ανακύκλωση, που είναι σοβαρή εταιρεία, α κάπου τα βήματα. Έχουν παγώσει όμω πάρα πολλέ διαδικασίε γιατί του βρήκαμε εμεί σαν Δήμο Κεντρική Κέρκυρα και συζητήσαμε. Μα είπε μέχρι τον Ιούνιο το 24 που είναι το τελεσίγραφο να αναλάβει ο Φώστα, δεν κάνουμε καμία συζήτηση. Για καμία Έχουμε, έχουμε μια καταγγελία, επώνυμε δύο καταγγελίε, στη Σπηλιά και στην Αλεπού. Ε, με επιβεβαιώνει, με επώνυμο, ναι, 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 ναι. Πόνημα, Όλα μαζί. Δεν διαφωνώ ότι μπορεί όλα να γίνει ένα γεγονό. Δεν δυσπιστώ ούτε σε εσά. Όλα μαζί. Δεν δυσπιστώ ούτε σε εσά. Όλα μαζί. Βεβαίω. Δεν δυσπιστώ. Όλα μαζί. Ούτε του δύο πολίτε. Δεν ξέρω και αν τα βρέχουν κιόλας. Δεν δυσπιστώ ούτε τους, πολίτες, ούτε του δύο πολίτε ούτε εσά. Όμω δεν είναι ο κανόνα. Μπορεί να ήταν ένα γεγονό που κάποιο μα, κάποιο υπάλληλο, κάποιο προϊστάμενο έδωσε την εντολή αυτή. Δεν είναι ο κανόνα όμω. Είναι σε κάθαρο αυτό για τη Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων. Και πριν και τώρα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τέτοιες περιπτώσεις μεμονωμένε μπορεί να έχουν τύχη Σε όλες τις δουλειέ έχουμε κάποια περιστατικά που συμβαίνουν. Και είμαστε κοντά να τα λύσουμε. Το, το νερώνεται το κράσις. Καθόλου. Καθόλου. Ε, έχουμε... Ο πάπους μου το λέει Μπεβάντα. Όχι, έχουμε... Ε, τη γνώση, έχουμε την επίλυση. Εγώ δεν λέω ότι. Δηλαδή. Ε, κοιτάξτε, ε, γνωρίζω και εσά. Είπατε εσάς, κάτι για το νερό. Γνωρίζω και εσάς, Είπατε εσάς, για το νερό. Γνωρίζω και εσά, γνωρίζω και τον κύριο Πουλημένο. Δεν έχω καμία αμφιβολία για το πού θα το πάτε το πράγμα ή πού θα επιδιώξετε να το πάτε, γιατί υπάρχει πάντα και ο απρόβλεπτο παράγων. Προσπαθώ να καταλάβω όμω γιατί πληρώναμε χρυσάφι το σκουπίδι. Και προσπαθώ να καταλάβω γιατί ο δρόμο μπροστά από το σπίτι μου έχει μια λακκούβα που μοιάζει με τον κρατήρα του Βεζουβίου. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Έχει εν... μια λακκούβα σαν κρατήρα. το λέω μεταφορικά. Βεβαίως, το βεβαίως. λέω με την έννοια έχει... του κάθε πολίτη. Βεβαίω. Γιατί... γιατί ο Δήμο δεν είχε χρήματα. Ακριβώ, δεν είχε βεβαίως. χρήματα. Δηλαδή και όπως 12 εκατομμύρια είναι τα τέλη καθαριότητα. Δηλαδή μαζεύει μέσω τη πληρωμή του φωτισμού, ε ηλεκτροφωτισμού, του ηλεκτροφωτισμού, κοινόχρηση των χώρων και διαχείριση Πληρώνουμε αυμάτων. το ρεύμα μας. Ναι. Και από εκεί 12 εκατομμύρια παίρνει ο Δήμος να τα διαθέτει για το έργο της καθαριότητας. Και τελικά εσείς μου είπατε, πριν να λάβετε καθήκοντα, ότι σας είπε ο κύριος Παντελιός, τα, τα 12 γίνηκαν 22. Ακριβώς σχεδόν διπλασιάστηκε το ναι. κόστο. 11 εκατομμύρια από, από άλλου πόρου. Γιατί, γιατί, απο... απο αλλου πορου γιατι δεν κάναμε τι, Ανακύκλωση. Γιατί δεν κάναμε σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Σωστά. Δεν είναι Ωραία. μόνο η μεταφορά. Όρους. Δεν κάναμε σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Η σωστή διαχείριση έχει να κάνει από τα, τι δρομολόγια, το τι έξοδα και τι κάψιμα πρέπει Από τι προσωπικό έχουμε, τι αυτοκίνητα έχουμε, τα σερβις, του... τη διάταξη του προσωπικού. Όλα. γιατί δεν έγινε. Συγγνώμη, Αυτό... γιατί δεν έγινε. Αυτό δεν μπορεί να σα πει. 10 συμβοληθώ. εκατομμύρια το χρόνο είναι 30 εκατομμύρια στην τετραετία γεμάτα. Τα, 10 εκα... τα 11 εκατομμύρια είναι 55 εκατομμύρια στα 5 χρόνια. Φανταστείτε τι έργα γιατί. Πόσα είπατε... είναι στα 55. Εγώ δεν λέω για εσά. Στην προηγούμενη. Στην προηγούμενη. είναι ναι, 30 δάξει. γεμάτα. Όχι, δεν είναι ακριβώ. Γιατί. Είναι σκάρσα, είναι 25. Πήγε με είναι... γεωμετρική πρόοδο. Είναι 25. Ε, 20... Είναι, θα είναι, ναι. Ωραία. Γιατί το 2021 θα πέφτει. εκατομμύρια τα εκατομμύρια είναι ένα πρακτικό προπολογισμό, όχι σε, μια, σε διετία Τι έργα γίνονται σε μικροκλίμακα, στα προάστια, στι ευρύτερε περιοχέ. Δεν γίνονται μόνο δημή. μικρά έργα, γίνονται και πολύ μεγάλα βαθιά έργα. Μιλάμε λοιπόν για πολλά λεφτά που χάνονται. Ωραία. Γι' αυτό είμαστε Αυτή εδώ. Αυτή είναι η παραγωγή του έργου. Γι' αυτό έγινε η αλλαγή στη δημοτική αρχή, αυτό ψήφισε και ο κόσμο. Για να βαζεύσουμε... Αλλά προσπαθώ να καταλάβω εντάξει, δηλαδή. Κολυμπίδα του Σιλωάμ τελειώσαμε. Ε? Δεν, Δεν θα έφε. πρέπει να μάθουμε και να καταλάβουμε γιατί αύριο θα ξανάρθει ο Σπύρος ο Ζινιάδης και θα πει εγώ εδώ είμαι. Θέλω να είμαι εκ νέου ο Σωτήρας της Κέρκυρας. Βεβαίως. Αλλά έχω χρεώσει την κερκυραϊκή κοινωνία με εκατομμύρια εκατομμυρίων. Δικαίως ή αδίκως. Μπορεί και δικαίως. Και λέω κύριε Νεράντζε μου ότι αν είναι δικαίως τότε ναι. Να σου πω τι να κάνουμε έτσι είναι η ζωή και η πραγματικότητα ζωής. Αλλά αν αδίκος, θα σου πω, έλα εδώ ρε φίλε. Μαζί τα φάγαμε και μαζί τα ήπιαμε. Ε, πιστεύω ότι όλοι όσοι ασχολούμαστε στην την τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε τι καλύτερε προθέσει. Κρινόμαστε για το αποτέλεσμα που πετυχαίνουμε ναι. από τι προθέσει αυτέ. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση. Το είπε και είναι... ο Σοκράτη αυτό. Το ουδή ε, Αλλά ε, διαψεύστηκε ε, στη ζωή ε, από εκείνου που του το δηλητήριο. ε, ε εγώ να σα το πάω λίγο παρακάτω τώρα στο τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα. Ναι. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα. Θα το πείτε καθώς. μετά το διάλειμμα το τι θα αντιμετωπίσετε τώρα. Διότι ναι. ο κύριο Κοντό που είναι στο Master Κοντό είναι πάρα πολύ αυστηρό. Και το προσπαθεί ξέρετε. να αυξήσει ναι. τα λίγο τα έσοδα, τα έσοδα του ναι. Σταθμού. Είναι σε άμεση <laughs> συνεργασία. <laughs> Γι' αυτό θα κρυθεί εκείνος. Εκείνος. <laughs> και εκείνο. Και αυτό και ο Voice. Και όλοι, <το> <laughs> <και> όλοι <laughs> μα θα κρυθούμε. Κυρίε και κύριοι, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Συνεχίζουμε. Προσπαθούμε να καταλάβουμε το τι γίνεται με τα απορρίμματα στο Δήμο τη Κεντρική Κέρκυρα. Είναι ο μεγαλύτερο Δήμο του νησιού. Είναι μεγάλο ο όγκο των απορριμμάτων. Είναι ταυτόχρονα και πάρα πολύ μεγάλο το κόστο του συνολικού έργου στην υπηρεσία καθαριότητα. Ο κ. Σπύρος Νεράτης που μας θυμάει με την παρουσία του είναι ο νέος αντιδήμαρχος στην καθαριότητα στο Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας. Το ξέρει το θέμα αυτό, το έχει πονέσει. Έχω πολλά πολλά μηνύματα, τον. αλλά ξεχωρίζω πολλά. Ε, δηλαδή που λένε αυτό το όλα μαζί που βλήθηκαν και γίνονταν μπλε, κόκκινα, κίτρινα. Αλλά τον κύριο Θόδωρο Βόρο το ξέρετε, δεν χρειάζεται διευθυνστάσεις. Είναι ένας πάρα πολύ δραστήριος συμπολίτη, ο οποίος ε, έχει δώσει μάχη για την υπόθεση της καθαριότητας, ως ενεργός πολίτη, τίποτα περισσότερο και ούτε διακτήγησε και τίποτα, ε, και ακούει την κουβέντα μας και λέει το εξής. Και γιατί, αφού λένε ότι δεν είχαν τα μέσα, γιατί δεν έκαναν ανάθεση έργου της συλλογή ανακυκλώσιμων σε εργολάβο. Γιατί επέλεξαν το πιο κοστοβόρο όλα μαζί. Με ποια λογική. Γιατί δεν στηρίχτηκαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή της κυρίας Ιδρέου οι πράσινες γωνιές. Οικιακή, συνοικιακή κομποστοποίηση. Γιατί τα φόρτωσαν στον κόκορα όλα, το λέει μεταφορικά και ουσιαστικά ο άνθρωπο. Γιατί? Ε, γιατί δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Εσείς, για για ο, ποιο λόγο. Εσείς μπορώ εσείς να σα πω ότι... Δεν απαντάτε για λογαριασμό τη ναι. κυρία Μερόπη. Απαντάτε για λογαριασμό του κερκυραϊκού λαού. Γιατί φαντάζομαι με το που πήγατε θα φωνάξατε το διευθυντή, διότι ο διευθυντή είναι αυτό ο οποίο υπογράφει. Δεν υπογράφει η Μερόπη. Η Μερόπη μπορεί να ήθελε να τα πάει όλα με ένα διαστημόπλιο στον Άρη. Ο Διευθυντής είναι αυτό ο οποίο επιβλέπει και εποπτεύει το συμφερότερο σύστημα για τον κερκεραϊκό λαό. Και αν διαφωνεί, το γράφει και η διαφωνία του αποτελεί αντικείμενο πια ένομων μέσων όποιου θέλει να ψάξει την υπόθεση. Η επιλογή που κάναμε αυτέ τι μέρε που είμαστε εκεί ήταν να φωνάξουμε την υπηρεσία, τον διευθυντή, τον προϊστάμενο και όλου για να κάνουμε το σχεδιασμό για την επόμενη μέρα σε πρώτη φάση. Γιατί αυτό μα επήγει περισσότερο. Και όπω είπε ο αγαπητό κ. Βόρο, ε, για την οικιακή κομποστοποίηση, έχουμε πάρα πολλού κομποστοποιητέ μέσω προγράμματο, του οποίου πρέπει να διαθέσουμε. Και έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία. Του που ήταν στο. που είναι πώς... στο τεμπλόριο, στο σκοπευτήριο. Μάλιστα. Και θα πρέπει να του διαθέσουμε. Και να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο να πάνε με ο... ονοματεπώνυμο και να ξεκινήσει η κομποστοποίηση. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, υπάρχουν κάποια προβλήματα, όπως είχαμε συνάντηση με τους επιστάτες από τις Δημοτικές Ενότητες Αχιλίων και Παρελίων, για τα προβλήματα που έχουμε, για να πούμε και τα αρνητικά αυτά που θα συναντήσουμε. Ότι λήγουν οι συμβάσεις των εργαζομένων και πρέπει να πάρουν και τις άδειε. Και είχαμε ένα πρόβλημα ότι από τέλη Φεβρουαρίου μέχρι να έρθουν να έρθει η εργολαβία, να έρθουν και οι καινούργιοι εργαζόμενοι. Είναι ένα διάστημα δύο μηνών που μα λείπουν οδηγοί. Μα λείπουν έσχατε. Πόσα άτομα έχετε στην πλαισία καθεριότητα? 145. Και ε, συμπασιόχου. Μιλ... Όλους μαζί. Όλους μαζί. Όλους. Όλους μαζί. Ε, να σα μιλήσω ε, για την πλειοψηφία. Πόσοι δημοτική... χρειάζονται κατά την άποψή σα, 305. Διπλάσιο αριθμό. Ναι. Άρα. Αλλά να σα μιλήσω με συγκεκριμένα νούμερα. Στι δύο δημοτικέ ενότητε που τα έχουμε, μα Πρέπει να βρούμε. Έξι οδηγού για να έχουμε ένα επίπεδο καθαρίοντα αυτό που υπάρχει τώρα. Τρει οδηγού και τρει βοηθού. Αν δεν του βρούμε, αν δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα, θα πρέπει να μειώσουμε λίγο τα δρομολόγια ή να κάνουμε πιο αρεά την αποκομιδή. Αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να τα συμμεριζόμαστε και να δούμε πώ θα τα διαχειριστούμε. Τέτοια προβλήματα συνάντησε και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Προφανώ μπορεί να μην τα διαχειρίστηκε έτσι όπω θα ήθελε, μπορεί να μην μπορούσε και να είχε αυτά τα αποτελέσματα. Αλλά σα λέω γιατί θα το βρούμε και εμεί τώρα. Έχουμε ένα πλεόνασμα από εργάτε, από προσωπικό ε, καθαριστριών ή καθαριστέ εσωτερικού χώρου ε, και μα λείπουν κάποιε συγκεκριμένε ειδικότητε. Περιμένουμε τώρα τι προσλήψει μετά τον προπολογισμό για 8 μήνα και ελπίζουμε να βρούμε. Δεν προσωπικό. έχει εγκριθεί ο προπολογισμό. Ε, δεν έχει έρθει καν. Ε ε, προ συζήτηση. Πρέπει να έρθει πρώτα. Δεν έχει συζητηθεί ο προπολογισμό του νέου έτου. Όχι, βέβαια. Α. Ε, Δυστυχώ είμαστε από του Δήμου που οφείλουμε να τα αλλάξουμε από το χρόνο. Ε, είμαστε από του λίγου Δήμου. Είχα δήμους. την αίσθηση ότι θα είχε συζητηθεί. Ε, έχει γίνει θεσμό τα τελευταία χρόνια έχει γίνει θεσμός, να έρχεται ο προπολογισμό κατά το Μάρτιο. Μάλιστα. Που αυτό Και σημαίνει... πώς εκτελείται το έργο μέχρι το Μάρτιο. Διότι... Με τις συμβάσει που υπάρχουν, ναι, αλλά και αν υπάρχει και... κάτι έκτακτο, κάτι αναγκαίο. Ε, έκτακτο και αναγκαίο, περιμένουμε. Ενώ η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη, θα έπρεπε να είναι με το τέλο του προηγούμενου χρόνου. Εννοείται. <laughs> σε όλο τον κόσμο. <laughs> ναι, επειδή όμως... Δηλαδή για να εκτελέσει έργο και να παράγει έργο, θα έπρεπε να είχε ψηφίσει το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό δείχνει εξυγχρονισμό, αυτό δείχνει ικανότητα, αυτό δείχνει αντίληψη. Και υποχρέωση κιόλα. Είναι υποχρέωση. Το λέει η νομοθεσία. Άμα είναι υποχρέωση, τότε. Έχουμε πρόβλημα γιατί έχουμε υποχρεώσει, τότε... αλλά δεν, έχω, δεν έχουμε κυρώσει. και επιθυμία. <laughs> με, με είναι υποχρέωση ότι μέχρι, το, μέχρι τον Οκτώβριο θα πρέπει να έχουν ψηφίσει. Μα δεν καν... είναι λογικό αυτό. Πάρα πολύ λογικό. Ο, ο, ο συνταγματικό νομοθέτη, οι νόμοι, είναι κείμενα λογική. Και όταν δεν είναι κείμενα λογική, εκπίπτουν στα αρμόδια δικαστήρια που κρίνουν την νομιμότητα των νόμων. Εδώ πέρα ξεκινάς μια νέα οικονομική δραστηριότητα από πρώτης πρώτου 1η του 2024. Για να είναι κάθε πράξη νόμιμη και ταυτόχρονα να μπορείς να κάνεις ό,τι μπορείς να κάνεις που σου δίνει ο νόμος τη δυνατότητα, πρέπει να έχεις ψηφισμένο το κείμενο του πλαισίου διαχείρισης του δημοτικού χρήματος. Θα έρθει το Μάρτι, θα εγκριθεί μετά από κανένα διάστημα. Ότι το Μάρτι θα έχει τελειώσει. Συνήθω το Μάρτι okay. εγκριθεί. Ζήσε Μάη μου να γίνει. Δεν έχουμε τεχνικό πρόγραμμα ήδη μέχρι τώρα. Που πρέπει να γίνει το τεχνικό πρόγραμμα. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Δεν έχει γίνει τίποτα. Όχι. Μα κάθε χρόνο δεν... το ίδιο γινόταν. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για μα. Καλά, Ενώ, τώρα, εντάξει, υποχ... το τεχνικό πρόγραμμα μπορεί να λέει λαγού με τα χίλια. Το παραγόμενο έργο ποιο είναι. Άμα δεν είναι, μπορεί να κάνουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα Πολιτική, μια πολιτική Εγώ ξέρω ότι έδωσε αλλά έδωσε η κυβέρνηση έχουμε... 5 εκατομμύρια ευρώ για τον μπάλο στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. 1,5 εκατομμύριο ευρώ δόθηκε στο Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας. Δεν ξέρω αν ο Δήμος της Κεντρικής Κέρκυρας εκτέλεσε το οποιοδήποτε έργο από το 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τις ζημίες που προκλήθηκαν από τον Πάλο. Το Ακόμη πει. και με απευθεία ανάδεση. Το έχουμε πει κατά επανάληψη ότι τα προβλήματα δεν είναι πρόβλημα χρηματοδότηση υπόρων. Το πρόβλημα είναι τη απορρόφηση. Εμεί διαχρονικά δεν μπορούμε να απορροφήσουμε. Γιατί? Ε, Γιατί. Ε, συντονισμό, στόχευση, προτεραιοποίηση. Ε, Προσωπικό στόχευση. έχει ο Δήμο. Μηχανικού έχει να κάνουν τη μελέτη. Διότι ένα έργο δεν μπορεί να προκηρυχθεί και κυρίω να υπάρξει και μια ανάθεση χωρί μελέτη για να μπορεί να ελέγξει τον εργολάβο. Έχει μηχανικού ο Δήμο. Και όταν ε. δεν έχει μηχανικού, μπορεί να προσλάβει μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων τεχνικό, προσωπικό για να του κάνει μελέτε πάνω σε έργα ανάγκη. Ή μπορεί, να, μπορεί να, να το κάνει. Ή μπορεί να αναθέσει, γιατί εγώ έχω τέτοια ε, παραδείγματα σε χρηματοδοτήσει του... του Υπουργείου Εργασία. Σε ιδιωτικό τεχνικό ναι, γραφείο. γραφείο. Μα είπε το Υπουργείο Εργασία, αν δεν μπορεί να τα κάνει ο Δήμο, μιλάω για το πρόγραμμα των κατασκηνώσεων, ναι. αν δεν μπορεί να τα κάνει η υπηρεσία του Δήμου, είτε τοπογραφικά είτε μελέτε, θα αντιδυόνιο. τα δώσετε έτσι και θα τα πληρώσουμε εμεί. Ή βρήκατε από αυτό το προσωπικό στα γραφεία, από του 145, ε, Βεβαίω. Α, Ή, ήταν στα γραφεία. Είναι στα γραφεία με άλλε ειδικότητε. Το έχουμε πει και άλλη είναι φορά. Υπάρχουν άλλε ειδικότητε. Ε, αυτό είναι πρόκληση. Είναι Ακούστε ο μεγαλύτερο λόγο. Στροφοδό... Εγώ λέω ότι ο καθένα μα δικαιρείται μια θέση όπου του αρέσει. Αλλά υπάρχουν κανόνε. Συμπατείχα σε μια διαγωνιστική διαδικασία να προσληφθώ ω προσωπικό καθαριώντα. Να μπορώ να πάρω τη σκούπα, να μπορώ να ακολουθήσω το απορριμματοφόρο ή στην υπηρεσία Πρασίνου. Το να έχω μπάρμπα στην κορώνη και να με παίρνει από την υπηρεσία Πρασίνου και να με βάζει στον προθάλαμο του γραφείου ενό αντιδημάρχου και να κάνω δουλειά γραφείου, αυτό είναι παραβίαση του κανόνα μέσω του οποίου προσελήφθη. Ε. Και αν δεν προσελήφθη και με κριτήρια σερ, τότε αυτή η δημοκρατία είναι δημοκρατία του ποπού. Για να μην πω την άλλη λέξη που ακούγεται πιο ηχηρά. Δεν διαφωνώ μαζί σα. Θα σα okay. πω όμω το εξή. Όταν εμεί, σαν δημοτική αρχή, ε, οποιαδήποτε δημοτική αρχή δεν έχει φτιάξει τον οργανισμό εσωτερική υπηρεσία για να μπορεί να προσλάβει την ανάλογη ειδικότητα, χρησιμοποιεί την υπηρεσία καθαριότητα για να προσλαμβάνει προσωπικό και να στελεχώνει Μ. άλλα τμήματα. Ωραία, καλή νύχτα. Γι' αυτό λοιπόν, εμεί, σαν δημοτική αρχή, οποιαδήποτε δημοτική αρχή, έχει να επιλέξει. Προσέλαβε 10 άτομα και του λείπουν κάποια Ωραία. άτομα. Λοιπόν, εκεί. πάμε να μα χαδιπλώσετε το όνειρό σα. Ή την επιθυμία σα, ή την επιδίωξή σα, ή την ελπίδα σα <coughs> ότι θα τα καταφέρετε. Με 145 άτομα προσωπικό. Και με μια ενεργή σύμβαση, η οποία είναι μέχρι το τέλο. Ε, με έναν ιδιώτη. Με έναν ιδιώτη. είναι η παράταση τη σύμβαση που είχαμε. Η οποία ε, ισχύει μέχρι. Ε, ποσοτικά θα μα στάσει μέχρι το Μάιο περίπου. Όμω, αν θα έρθει η καινούργια σύμβαση, είναι όρο μέσα, περιμένουμε από το ελεκτικό συνέδριο. Είναι όρο μέσα στη σύμβαση αυτή. Σταματάει η προηγούμενη σύμβαση και ξεκινάει η επόμενη. Μάλιστα. Ωραία. Και η επόμενη σύμβαση ε, που θα έρθει σε κουβέντα να κάνουμε με διαπραγμάτευση με τον α, ανάδοχο, γιατί προβλέπει μόνο τη δημοτική ενότητα Κερκυραίων, όλη τη δημοτική ενότητα Κερκυραίων, και μόνο για τα σύμμμυκτα απορρίμματα. Και θα πρέπει με τη, τα άτομα που έχουμε στην υπηρεσία και αυτούς που θα προσλάβουμε, περίπου στα 40 άτομα, αν θα βρούμε. Να κάνουμε την αποκομιδή. Η προκήρυξη πρέπει να την βγάλετε νωρί. Ε, για λέτε... να βρείτε. Αν δεν έστε ο δεν μπορούμε να τη βγάλουμε. Δυστυχώ. Ε, θεωρώ ότι είναι ειδικότητε τέτοιε που θα βρούμε και θα πρέπει από τώρα συντονίζουμε την υπηρεσία πώ θα κινηθούμε για το καλοκαίρι για να κάνουμε την αποκομιδή. Στι άλλε δημοτικέ ενότητε και την ανακύκλωση μέσα στην πόλη. Πώ θα την κάνετε την ακόμη Πείτε ότι όλα πάνε καλά. Ότι βρίσκεται και του 40, έχετε 145 και 40, 185 άτομα. Έχετε μια ενεργή σύμβαση, την οποία όμω υποπτεύετε ω κέρβερη, στην όποια τη διάσταση και στην ουσιαστική τη διάσταση. Δεν χρειάζεται και να είσαι σ... κέρβερο για να υποπτεύσει κάτι. Πρέπει να είναι διακριτή η ρόλη. Διακριτή α, πρέπει α, να, να είναι η ρόλη. Όταν είναι διακριτή Αλλά η ρόλη, μέχρι τώρα είναι... ε, σα προκύπτει εσά ότι. Γινόταν σωστή επόπτευση του έργου, αυτό. Όταν μου είπατε προηγουμένω ότι στη Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων δεν υπάρχει περίπτωση, και εγώ σα είπα και μου τηλεφωνεί επώνυμα τηλεθεατή και μου λέει, και εγώ το είδα στην Αλεπού. Ναι. Να παίρνουν τα σκουπίδια όλα ε, μαζί. Δεν διαφωνώ σε Επομένως, αυτό. Επομένω, τι επόπτευση, είπα. Ναι, τι μιλάμε. 100% ε, την τήρηση μια σύμβαση και η αποκομιδή εδώ γινόταν από τον Ποδάρη. Ωραία, γιατί η... ήταν κάποια μέρα που είχε τσακίσει ο διάολο το ποδάρι. Επλέον, έχουμε ήδη Το ξεκινήσει... σπάει συχνά όμω. Ε. ε. σε αυτό πρέπει να προσέξουμε. Βίδε. <laughs> για πείτε μου. Ε, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία γιατί βρήκαμε πέντε κοντέρνε για να φτιάξουμε πέντε σημεία, πέντε γωνίε ανακύκλωση. Μάλιστα. Ε, σε, ε, μία σε κάθε δημοτική ενότητα. Σε ποια, σημεία. Ε, Είναι σημεία δηλαδή στα οποία δεν θα υπάρξει κοινωνική ένταση. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα κοινωνική ένταση όσο τη υπερέτηση. Γιατί είναι ένα στίχημα για μα όταν θα φτιάξουμε μια γωνία. Η υπερέτηση είναι, αλλά ο κόσμο ακούει γωνία ανακύκλωση και αμέσω το μυαλό του πάει στην χωματερή και στην λέω είναι, παλάδα. Γι' αυτό λέω ότι είναι, materie, ένα ήταν... στίχημα, είναι ένα στίχημα για μα αξιοπιστία ε, αυτών που λέμε. Βιολογικό. Είναι ένα ε, στίχημα αξιοπιστία αυτών που λέμε. Όταν λέμε δηλαδή μια γωνία ανακύκλωση, θα είναι περιφραγμένο χώρο ο οποίο θα εποπτεύεται. Θα λειτουργεί με υπάλληλο του Δήμου ή με άλλο προσωπικό, αυτό θα το δούμε, ε, και θα είναι φυλασσόμενος ο χώρο. Και είναι στοίχημα αρσιοπιστίας δική μας. Αν θα κάνουμε αυτά που λέμε, να μην υπάρχει χωματερή εκεί. Ωραία. Σε αυτά τα κομμάτια. Πέντε σημεία λοιπόν θα έχετε... Ένα αναδημοτική ενότητα. Τώρα μακάρι να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερες γωνίες ε, και θα στηρίξουμε τις γωνίες που υπάρχουν. Οι πράσινες γωνίες. Οι πράσινες γωνίες. Αυτή τη στιγμή που δουλεύουν τρεις γωνίες στη στην Κέρκυρα. Στην κέρκυρα ναι. Στο, θα... Στα δικαιδικά σα όρια, ναι. στα δικαιδικά μα όρια, ναι, ναι. Όρια, ναι, ναι. Ε, θα τη στηρίξουμε, θα έρθουμε στι επαφέ μα να τη στηρίξουμε και ε, θα στηρίξουμε όσο μπορούμε περισσότερο την ανακύκλωση και ειδικά στου μεγάλου παραγωγού. Πρέπει να τρέξετε προγράμματα ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Ε, ήδη ένα πρόγραμμα. Δηλαδή... Ε, ε, κάδους έχετε, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τους κάδους της ανακύκλωσης ε, με Το με θέμα τους... είναι αν θα μπάσετε και άλλου κάδους Με τους κάδους ανακύκλωσή ανακύκλωσης... Ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα και ένα ραδιοφωνικό. Με, με του κάδου τη ανακύκλωση θέλω να σα απογοητεύσω. Δυστυχώ ναι. μπλε κάδου δεν έχουμε. Ε, δεν μα έχει στείλει η εταιρεία ανακύκλωση για μπλε κάδου. Και γι' αυτό βλέπετε και κίτρινου κάδου σε κάποια σημεία. Ο κίτρινη κάρδη είναι για χαρτί. Και η υπηρεσία του έχει. Δεν υπάρχουν μπλε, μπλε κάδοι, όχι. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή η ελληνική εταιρεία ανακύκλωση. Δεν μα έχει στείλει. Ναι. Σας λέω, εγώ πήγα στην Αθήνα και μίλησα. Ναι. Με πλήρη γνώση σα το λέω. Μέχρι τον Ιούνιο δεν συζητάμε τίποτα. Ήταν η επίσημη θέση τη εταιρεία ανακύκλωση. Είναι ένα μοχλό πίεση τη εταιρεία ανακύκλωση προ το Φόσδα για να τελειώνει να αναλάβει την λειτουργία ε, του ΚΔΑΗ. Να, να επαναλάβει δηλαδή τη διαχείριση του ΚΔΑΗ η ελληνική εταιρεία ανακύκλωση. Όχι, θα την αναλάβει ο Φόσδα. Α. Ο Φόσδα η ελληνική εται, εταιρεία ανακύκλωση θέλει να περάσουν όλε οι εγκαταστάσει και η λειτουργία στο Φόσντα. Πήρε απόφαση ο Φόσντα εδώ και ένα χρόνο περίπου, ναι. αλλά δεν έχει γίνει καμιά άλλη ενέργεια. Και ένα μοχλό πίεση το λέμε ευθέω. Εγώ το μίλησα έτσι και στην ελληνική εταιρεία Και ανακύκλωση. τότε, γιατί ο Μητσοτάκη στήριξε την Κράτσα, Αυτό δεν μπορώ να σα πω. μισό λεπτό. Θέλω να το καταλάβω. Διότι έρχεται ο καημένο σωτήρι ο, 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 ε, ο κουρί και μου λέει. 55 εκατομμύρια. Γιατί σήμερα βγάλει μια ανακοίνωση ο πρώην αντινομάρχη των τεχνικών έργων ότι αφήσαμε 100 εκατομμύρια παρακαταθήκη. 55 εκατομμύρια έργο από τον Ιανό ακόμα δεν έχει γίνει. 5 εκατομμύρια βγαίνει για την υπόθεση του, του μπάλου. Και έρχεστε εσεί και μου λέτε ότι αυτό ο πολυθρύλητο διαβαθμιδικό είχε την υποχρέωση να αναλάβει την διαχείριση. Πήρε και απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Πήρε και απόφαση και εδώ και ένα χρόνο γιατί ζητούσαν του καημένου του Λέση και πολλέ χιλιάδε ευρώ να πληρώσει. Ε. Δεν είναι τίποτα. Η ελληνική εταιρεία θα ανακοίνωση ήταν ξεκάθαρη. Όταν θα το αναλάβει, βεβαίω μετά θα κουβεντιάσουμε για προγράμματα συνεργασία, για στήριξη και τα υπόλοιπα. Αλλά θα πρέπει να γίνει Δεν να συμφέρει να, να αγοράσετε κάθο ω Δήμο. Δεν μπορείτε να του αγοράσετε. Ε, μετά το προπολογισμό, βεβαίω. Α, μετά τον προπολογισμό. Γι' αυτό θα χρησιμοποιηθούν Τώρα και αυτά που, λέτε, ε, που μου λέτε, ξέρετε ότι με θυμώνουν, έτσι. Ε, ε, δε. Να, να δηλαδή, σου... προσπαθώ να είμαι συγκρατημένο, αλλά επειδή είμαι κάτοικο αυτή τη πόλη και επειδή προσπαθώ να καταλάβω ε, όλοι αυτοί που φορούσαν τι λιβρές και τα ωραία κουστούμια και τα ωραία φουστάνια ή τα ωραία ταγιάρ, τι παραγωγή έργου κάνανε. Εκείνοι που καπνίζαν τα κοχύμπα, που πίνανε να... τα ουίσκι. Να τα... σα πω και κάτι. Black άλλο. Έχουμε ένα πράσινο σημείο τι στην, στην Επτανήσου. Ένα, πράσινο... ένα μικρό πράσινο σημείο στην Επτανήσου. Στην το οποίο δεν έχει λειτουργήσει ακόμα. Κατά την άποψή μου, έτσι όπως τα βλέπουμε, δεν πρόκειται να λειτουργήσει ούτε φέτος, το 24. Όχι τώρα, για όλο το 24. Είναι μια σειρά εργασιών που πρέπει να γίνουν, που δεν έχουν γίνει. Θα αλλάξετε αυτούς τους κάδους, αυτή την ξεφτύλα της ξεφτύλας, στην πόλη της Κέρκυρας. Αυτό το λιχνά, σαν πολύ φωτοσλιχνία είναι εκεί. Ε, το λέω για να μας ακούει ο κύριος Πουλημένος. Να το προσέξετε, παρακαλώ πολύ. Ακριβώ απέναντι από το Σαντσιάκο μου, στη σκαλινάδα δεξιά και αριστερά, έχουμε δύο σαν, δα, σαν να ήταν πυρσί. Ε? Με το σειρματάκι που έχουμε, με σκουριασμένα σειρματάκια να είναι τα καπάκια του όρθια, να μην χωράνε, να πέφτουν τα σκουπίδια κάτω. Ακριβώ απέναντι από το Δημαρχείο. Το έγραφε και το γραφείο τύπου, το ιστορικό Δημαρχείο τη Κέρκυρα. Λε και το Δημαρχείο έχει ανάγκη προσδιορισμού τη ιστορικότητά του. Ε, εάν θα αλλάξετε αυτό, θα αλλάξετε του άλλου του κάδου εντό εισαγωγικών κάδου, διότι είναι κάτι τετράγωνα κουτάκια που δεν χωράνε και τίποτα, σκουριασμένα, σάπια, με τα αποτσίγαρα. Ε, θα έρθουμε σε, επαφή Αν σε θα την δεν έχουν Των, σημείων εκείνων όπου γίνεται η αναπόθεση ε... ρούχων ε... χρησιμοποιημένων. Γιατί είδα σήμερα είναι... μια άλλη από αθήγκανους. Συγκεκριμένα. Είναι δύο ρεύματα που θέλουν συζήτηση με τι εταιρείε που το έχουν αναλάβει. Γιατί στη μεν κατηγορία με τα αποτσίγαρα δεν έχει γίνει ποτέ η συλλογή. Ποτέ. Και... ποτέ. ποτέ, όχι. Κυρία Τζάνε. Η κυρία Τζάνε, σε ερώτησή μα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε ρωτήσει προσωπικό, μα είχε πει ότι δεν είναι εκπαιδευμένο ο κόσμο και γι' αυτό. Όχι, συγγνώμη, δεν... ο κόσμο μπορεί να μην είναι εκπαιδευμένο. Αλλά αν ο κάδο έχει γεμίσει, δεν έχει γίνει αποκομιδή ποτέ. Δεν έχει γίνει ποτέ, δεν έχει γίνει καμία αποστολή ε, από τι γόπε, δεν έχει γίνει τίποτα. Ε, και επειδή είναι και σε δραματική κατάσταση οι η, ε, η ε, θα πρέπει. Σάπιοι, 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 σάπιοι. Είναι αυτό. ξεφτύλα, δηλαδή δεν μπορεί τώρα στον κεντρικό δρόμο τη πόλη Κέρκυρα, δίπλα σε εκείνο το ή σημείο πρέπει... που οριοθετεί την πόρτα Ριάλα, να είναι σάπιοι κάδοι. Ή θα πρέπει να αντικατασταθούν και να λειτουργήσει το σύστημα, ή θα του βγάλουμε τελείω, ναι. αν δεν δουλέψει το σύστημα. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και με τα ρούχα, γιατί είχε γίνει, κατά την εκτίμησή μα, το είχαμε επισημάνει τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, μία λάθο σύμβαση, γιατί είχα αναλάβει ο Δήμο την υποχρέωση να αδειάζει του κάδου, που δεν μπορούσε να το κάνει. Στην πορεία, με συνένεση του αναδόχου, άλλαξε, αλλά δεν γίνεται η αποκομιδή τόσο συχνά όσο θα πρέπει. Ήδη έχω παράπονα από δύο σημεία που θέλουν να βγουν οι κάδοι, γιατί γίνονται χωματερές. Οπότε έχουμε καλέσει την εταιρεία. Εγώ είδα σήμερα να γίνεται λαϊλασία. Ναι. Μπορεί και να τον έχουν σπάσει τον κάδο. Λαϊλασία, να βγάλουν τα ρούχα αυτά. Έχουν την εται... αίσθηση ότι τα εμπορεύονται. Δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω ε, όλα αυτά ναι. τα ρούχα που είναι λέει, second hand κτλ. Μπορεί πώς... να προέρχονται από εκεί. και από εκεί. Λαϊλασία, ναι. ναι. Ε, Εμεί έχουμε καλέσει την εταιρεία, η οποία όμω βάσει σύμβαση δεν έχει καμία υποχρέωση, είναι υποχρέωση του Δήμου. Αλλά θα μιλήσουμε. Η υποχρέωση του Δήμου η οποία δεν εποπτεύονταν. Δεν ε... η... Ε... η... συλλογή. Ναι. Από του κάτω. Δεν μπορούσε να γίνει. Και δεν Γιατί μπορούσε... το έγραψε. Ήταν λάθο. Μα... Ε... Τώρα, ε... Ε... γιατί με θυμώνετε δηλαδή η νυχτιάτη. Ε... με συγχωρείτε διά... πάρα πολύ. Έκαμε ο Δήμο μία σύμβαση. Και λέει ότι δικό μου αντικείμενο εργασία και ευθύνη είναι αυτό. Λοιπόν... Και δεν ήξερε η υπηρεσία που συνυπέγραψε τη συμφωνία ότι δεν μπορεί να το κάνει. Όχι μόνο και αυτό αυτός ο αντιδήμαρχο, Όχι... ο οποίο είχε την εποπτεία. Γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί μάλλον δεν ζήτησε από τη Δήμαρχο να το αλλάξουν. Του ξαναζήτησε και του κλείσανε την πόρτα. Να σα το κάνω λίγο για... πιο δύσκολο. Για... Να... Γιατί να... μα χλώμωσαν να... να... και με τα βραβεία που παίρναμε για την ανακύκλωση. Να σα το κάνω πιο δύσκολο. Τα θυμάστε. Βεβαίω. Ωραία. Να σα το, το κάνω πιο δύσκολο. Όταν ψηφίσαμε mm. το ρεύμα αυτό, εμεί κάναμε τοποθέτηση και είπαμε Οι άλλοι Δήμοι δεν δουλεύουν έτσι την αποκομιδή την κάνει η εταιρεία και δίνει και ανταπόδοση 50 ευρώ τον τόνο. Όχι 50 ευρώ, το, 50 ευρώ το, χρόνο. Μπερδέψαμε τον τόνο με τον χρόνο. Εμείς τα επισημάναμε από τότε. Είναι σαν εκείνο εκεί το... με τις βούρτσες, μου λέτε τώρα. εμείς τα επισημάναμε από τότε, όμως ήταν επιλογή της Δημοτικής Αρχής. Επιλογή της Σεβαστή, Επιλογή, αλλά, αποδείχθηκε. αποδείχτηκε... Παράδει. και σας λέω, έχουμε παράπονα από συγκεκριμένα σημεία από το, στα Γουβιά, στην κάτω Κορακιάνα, που έχουν πρόβλημα και θέλουν οι ίδιοι οι κάτοικοι. Ενώ τα γεμίζουν του κάτω θέλουν να φύγει. Γιατί γίνεται χωματερή. Και, γι αυτό και θα είναι η λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωση πάνω είναι καλή. Ε, ναι, Στον είναι. Τεμπλώνει. Είναι πολύ καλή σαν λειτουργία σταθμού. Ε, σύμφωνα με όλα τα μέτρα ε, που υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τα απορρίμματα εσείς που επειδή πληρώνετε με το τονάζ ο Πού τα ζυγίζετε. Πληρώνουμε την αποκομιδή που ζυγίζεται όταν μπαίνει στο σμα. Στο σμα, ναι. Και όταν αδειάζει και όταν φεύγει ζυγίζεται <coughs> και βγαίνει το απόβαρο. Δύο φορέ, δηλαδή μπαίνει μέσα και... Μπαίνει μέσα γεμάτο, ζυγίζεται και βγαίνει όταν πριν βγει, ζυγίζεται πάλι για να βγει το καθαρό βάρος. Και εποπτεύεται από δημοτικού υπαλλήλου στο συγκεκριμένο έργο. Όχι, έτσι. είναι ηλεκτρονικά και εποπτεύεται από τη λειτουργία του ΣΜΑΤ την έχει ο, η ανάδοχη εταιρεία. Είναι η Γιάννη Σκενά ή η Γιάννη Σπίνη. Ναι, αλλά είναι ηλεκτρονικά η ηλεκτρονική ζυγαριά. Ε, δεν νομίζω ότι τίθεται φίλε, θέμα ναι. αφισβήτηση από κανέναν σε ηλεκτρονικέ ζυγαριέ. Είτε δηλαδή και υπάλληλο στο Δήμο να ήταν αφού πατάμε πλήθο και τυπώνονται. Και για Τη μεταφορά τη ε, ε, ζυγίζονται ε, και στο ΣΜΕΛΟ. Είμαστε ήσυχοι, δηλαδή. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο αμφισβήτηση ε, σε αυτό το κομμάτι. Επειδή για την αποκλεισμό. Δεν έχω να σα πω αλήθεια. Εντάξει, θέλω να πιστεύω στην ετοιμότητα των ανθρώπων. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δεν έχω και κανένα στοιχείο να την αφισβητήσω. Αλλά επειδή είδα το όλα μαζί που πλήθηκαν κατά επανάληψη και έχω και τι εικόνε. Ναι, να σα πω και τι εικόνε. Πετε ότι ήσασταν εσεί ή ήμουν εγώ εκεί. Όταν το σύστημα δουλεύει ηλεκτρονικά, ναι. πώ θα διασφαλίσουμε αν ε, ή όχι, να το πούμε ευθέω. Αφού δουλεύει ηλεκτρονικά, δεν μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση. Το σμάτο, δουλεύει, ο εργολαβό. Ναι, ήταν στη σύμβαση μέσα και 31 δεκάτου. Δεν έχετε εποπτεύοντα Υπάλληλο του Δήμου εκεί. Που να είναι υπάλληλο εκεί να παρακολουθεί, όχι. Το αν θα περάσει, ναι. Και άμα τα πλύνει λίγο να είναι πιο βαριά. Είναι ο οδηγό. Πώ θα τα πλύνει. Και μετά. Ποιο οδηγό. Για... Ο οδηγό του οχήματο είναι. Ο οδηγό του οχήματο. Είναι δημοτικό υπάλληλο. Είναι δημοτικό υπάλληλο. Παίρνει το απορριμματοφόρο εκεί για την αποκομιδή. Μετά για το ζύγισμα, ε, ήδη πάνε σε πρέ και το νερό φεύγει. Δεν μπορεί να αποτιστεί εκεί. Και ζηγείτε ναι. στην Κοζάνη. Δεν και στην βάζει. Κοζάνη. Επομένω, να πρέπει τα στοιχεία τη εξόδου και τη εισόδου να είναι ίδια. Βεβαίως. Θεωρητικά. Ναι. Άσυμα Τώρα, αν με... πρέπει να έχει χάσει λίγο γιατί φεύγουν ζουμιά, όσο και να είναι. Λέω εγώ. Ε, λογικά. Ναι. Λέω εγώ. Ναι. Λέω εγώ. Καλό κουράγιο. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με θυμόσατε απόψε. Όχι ήταν... μαζί σα. Ναι, 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 Διότι αυτό το οποίο εγώ κατάλαβα και μου περιγράψατε και το οποίο λίγο πολύ το διαισθανόμασταν και το βλέπαμε, είναι ένα απόλυτο λαλούμ. Μου λέτε τώρα βγήκαμε 50 φωτογραφίες, κάναμε 100 πόζες για, το, για τα αποτσίγαρα, έχουν γίνει σκουπίδια οι ίδιοι οι κάδοι και δεν κάναμε ποτέ την περισυλλογή. Στη δεν περίπτωση των ρούχων, πού είναι αυτά τα βραβεία ρε παιδιά. Όλη αυτή η κατάσταση την οποία μου περιγράψατε yeah. ήταν κατάσταση για βράβευση. Ήταν άλλα τα βραβεία. Και η ποια περίπτωση ήταν στα παντρεία. Ποια άλλα, ήταν τα βραβεία. Η ποια άλλα ρούχων... βραβεία ήταν στην περιστοποίηση των πολιτών, σήμερα. στην καθαριότητα αυτή τη πόλη. Ήταν σε άειλα προγράμματα. Σε τι? Σε άειλα προγράμματα. Στην πρόθεσή μα, στη διάθεσή μα. Α, εντάξει. Okay. Και η ανακύκλωση των ρούχων πάει εκπληκτικά καλά. Βέβαια ότι δουλεύει ο κόσμο. Θυμάμαι έναν Μακαρίτη, υφυπουργό ήταν μεταφορών, ε, που έλεγε να κάνουμε συν, ε, τρένο που να ενώνει τα Ιόνια νησιά. Αυτό μου λέτε τώρα. Τα προγράμματα. Τα Καλό βράδυ, κυρίε και κύριοι, Καλό καλή, καλή νύχτα.